Εγώ δεν πήγα στο παιχνίδι μέσα από την αρχή. Ε, με το. Δεν ξέρω πώ να το πω. Όχι με το πάθο. Ε, είδα ότι σε κάποια παιδιά ήταν όλη το η ζωή αυτό. Mm -hmm. Το να παίξουν με μια εθνική ομάδα από άλλη χώρα. Ήταν όνειρο, το βλέπα στα μάτια του. Τους, τους αθλητέ κυρίω ή και όχι ε, μόνο. Και όχι μόνο. Mm -hmm. ε, το ζούσανε πολύ. Εγώ είχα μπει για να πάρω μια άλλη εμπειρία από το παιχνίδι. Όχι μόνο αγωνιστική, πολύ διαφορετική. Και έτσι πάντα έδινα το χώρο στου άλλου να αγωνιστούν περισσότερο. Ε, του έβλεπα ότι το θέλανε. Ακόμα κι αν ήμουν καλό εγώ στο παιχνίδι, στον τρίτο γύρο που μπορούσαμε να διαλέξουμε, μου έλεγα, παιδιά, μπείτε εσεί, το έβλεπα στα μάτια του. Δεν το ήθελα. Δεν περισσότερη ανάγκη, Ναι, από δεν σένα. ήθελα να του το στερήσω. Και έτσι λοιπόν έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά. Δεν είχα την ένταση που είχαν οι άλλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και όταν νικούσα δεν πανηγύριζα ή όταν έχανα δεν έπεφτα ε, να κλάψω με μαύρο δάκρυ ή να χτυπάω, ξέρεις, και να... Μια αντίστοιχα προκλητική χειρονομία, ίσω και περισσότερο προκλητική, ήταν και αυτή του Πάνου προ την Κατερίνα, κάποια στιγμή. Με αυτό το δάχτυλο και. Έγινε πολύ περισσότερη κουβέντα για αυτή τη χειρονομία από ότι για τη χειρονομία του Τσεπάνη. Ναι. Αυτό πώ το αντιμετωπίσατε εσεί, σαν ομάδα, σε σχέση με τον πάνω. Γιατί να α πούμε εδώ, ο Ηλίας είπε ότι δεν είναι ωραίο κατά πρόσωπο να κάνει αυτό έναν αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, ο Πάνο έκανε κάτι αντίστοιχο και ίσω και λίγο πιο, γιατί το έκανε απέναντι σε μια γυναίκα. Εγώ νομίζω ότι και στα δύο δίνουμε περισσότερη σημασία από ό,τι θα έπρεπε. Τουλάχιστον mm -hmm. από τη δική μου μεριά. Δεν εκνευρίστηκα με τον Κωνσταντίνο καθόλου, ίσα σα-ίσα χαμογελάσα μετά. Του λέω, Αν είναι δυνατόν, καταλαβαίνω ότι με στέλνει. Η Κατερίνα το βρήκε αυτά. πολύ προσβλητικό. Το βρήκε προσβλητικό μετά μίλησε με τον Πάνο, τα βρήκανε πάλι. Ε, Μετά συζητήθηκε πάλι στο Συμβούλιο. Νομίζω, η Μελίνα επίση ναι, πολύ ναι, 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 Δεν ξέρω γιατί πήρε θέση και η Μελίνα, εφόσον τα είχαν βρει με, με την Κατερίνα, αλλά εντάξει, μπορεί ο καθένα να πάρει θέση. Βεβαίω, έχει, ναι, ναι, έχει το δικαίωμα. Ε, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είμαι έξω από τον χώρο. Αυτό είναι, μπορώ είναι να σου πώς πω. Είναι πώ το βλέπει ο καθένα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι κάποια πράγματα γίνονται πάνω στην ένταση του αγώνα, αλλά και μέχρι πιο όριο επιτρέπεται να γίνει κάτι στην ένταση του αγώνα και να δικαιολογείται κάτω από αυτή την ομπρέλα. Ναι, ε, ναι. Ο, βέβαια, ο Κωνσταντίνο έκανε μια άλλη χειρονομία τέτοια, Πολύ που ωραίο. άμα την έκανε ο Πάνος σε μια γυναίκα ήταν ακόμα χειρότερο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Πάνος έκανε ένα πράγμα το δάχτυλό του ναι. Ήτανε, δεν προσπαθώ να τον δικαιολογήσω, αλλά επειδή ξέρω το, τον αγώνα τι γίνεται, έχεις 15 άτομα από πάνω σου. Που φωνάζουν όλοι μαζί. Καμιά φορά περνάνε τα όρια και μπαίνουν και μέσα στο στίβο μάχη. Ναι, ναι. Και φωνάστηκαν από πάνω του. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει βάλει τίποτα. Καμιά φορά ε, τα απομονώνει και δεν τα ακού. Άλλε φορέ τα ακού. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή που τα άκουσε ο Πάνος, εκνευρίστηκε πάρα πολύ και εν τέλει με το που έβαλε το στόχο ε, γύρισε και έκανε αυτό. Εγώ και τώρα που τα σκέφτομαι. Χαμογελάω και γελάω. Καλά, τώρα ειδικά που σε ε, και έξω από το παιχνίδι. Και μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνουμε τόσο πολύ βάση σε αυτά τα πράγματα. Ε, και είμαι σίγουρο ότι και ο Πάνος το μετάνιωσε. Και η Κατερίνα μετά, ενώ τη αντίστοιχε, πήγε και τον βρήκε και μιλήσανε και ήταν όλα η καλά. Η Κατερίνα πήγε και βρήκε τον Πάνο ή ο πάνω για να πει τη συγγνώμη. στην ίδια πισίνα και βουτήξαμε. Α, οπότε Άρα και έγινε όλοι μαζί. Τώρα ποιο μίλησε σε ποιον ναι, δεν, δεν, το γνωρίζω. Απλά ρε παιδιά, είναι τόσο πολλά αυτά που μα ενώνουν σχετικά με αυτά που μα χωρίζουν που δεν αξίζει να ταλαιπωρήσει και σένα και του άλλου για τέτοιε μικρότητε, τέτοια πράγματα. Μου δείξε με το δάχτυλο, δεν μου δείξε με το δάχτυλο, δεν το έκανα για αυτό, το έκανα για το άλλο. Εντάξει, α δούμε δηλαδή πώ μπορούμε να καλυτερεύσουμε τη διαβίωσή μα μέσα σε αυτό το παιχνίδι που πεινάμε, πονάμε, κρυώνουμε, παρά με το πώ θα χωρίσουμε πράγματα.